σαν κλασικό μικρό εικονογραφημένο, πάντα καινούριο κι όμως χιλιοδιαβασμένο. Έπαθα! Η φωτιά! Η φωτιά! Η βασίλισσα! Βοήθεια! Βοήθεια! Κιά! Άνθρωπος βουνό μας έσωσε για άλλη μια φορά! Οδοπάτησε τώρα χειρόνα μου, μεγαλειότατε! Ισοπαίδωσε την ταβέρνα μου! Ναι, κάτι πρέπει να γίνει, να τιμωρηθεί! Αυτός! Ποιος! Ποιος αυτός! Α, αυτός ο ποιος! Είναι αλήθεια, άνθρωπε βουνό, αλήθεια! Ναι, μπορεί, βασιλιά μου. Πάνω στη βιασύνη μου να σώσω το παλάτι. Θα φτιάξω όμως ό,τι χάλασα αμέσως. Ορίστε, είδατε, θα τα φτιάξει όλα! Ας μην ξεχνάμε ότι πράγματι έσωσε το παλάτι και τη βασίλισσα! Εγώ, φυσικά, είναι ο τελευταίος που θα καταδικάσει τις πράξεις ενός ήρωα. Παρ' όλα αυτά, θέλω να επισημάνω κάποιες παραβάσεις, βασιλιά μου. Παραβάσεις? Τι εννοείς? Δυστυχώς, ναι, μεγαλειότατε. Βλέπετε, ο άνθρωπος βουνό υποσχέθηκε να μην έρχεται στην πόλη χωρίς προειδοποίηση. Και το έκανε. Επίσης, υποσχέθηκε να δίνει διορία 2 ώρες στους κατοίκους πριν έρθει και... δεν το έκανε. Ορκίστηκε ότι δεν θα έπιανε κανένα λιλιπούτιο στα χέρια του χωρίς την έγκρισή του. Και νομίζω πως έπιασε την αγαπημένη μας βασίλισσα με άγριο τρόπο. Και τελευταία, ίσως και η πιο σημαντική παραβίαση, είναι η κατάντια της αγαπημένης μας βασίλισσας, της οποίας η ομορφιά ήταν απερίγραπτη πριν το συμβάν. Και τώρα, κοιτάξτε πως την έκανε. Θεούλη μου, τι έχεις να πεις τώρα, άνθρωπε βουνό? Ό,τι έκανα, το έκανα από αγάπη για τη Λιλιπούπολη. Έχεις περίεργο τρόπο να δείχνεις την αγάπη σου, καταστρέφοντας σπίτια. Και αυτή η φωτιά είναι ακόμη πιο περίεργη, δεν νομίζεις κι εσύ, Φλίμναπ? Και τώρα, κατηγορεί εμένα ότι έβαλα τη φωτιά, μεγαλειότατε. Σίγουρα, δεν υπάρχει αμφιβολία για την αφοσίωσή μου στη Λιλιπούπολη. Έτσι δεν είναι? Ναι, δεν υπάρχει αμφιβολία μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτή η αφοσίωσή σου, Φλίμναπ. Ναι, πρέπει να το υπομείνω αυτό, μεγαλειότατε. Θεούλη μου, να το υπομείνεις, δεν ξέρω. Εγώ υποθέτω ότι μπορείς να φύγεις αν θέλεις. Πιστεύω πως πρέπει αμέσως να κάνουμε ένα συμβούλιο, άνθρωπε βουνό. Ναι, ναι, πράγματι. Ένα συμβούλιο αμέσως. Πρέπει να τα παρατήσουμε όλα. Ω, Θεούλη μου, δεν εννοούσα. Ω, καλέστε το συμβούλιο. Άνθρωπε βουνό, εσύ θα γυρίσεις στη φυλακή και θα περιμένεις την απόφασή μας. Κάποιος, βέβαια, πρέπει να συνεφέρει τη βασίλισσα. Ω, Θεέ μου, ζήτω η βασίλισσα! Ρε Ντρεσόλ, γιατί δεν είσαι στο συμβούλιο? Έφυγα χωρίς να με δουν. Έρχομαι σαν αληθινός φίλος. Άνθρωπε βουνό, φοβάμαι ότι σου φέρνω τρομερά νέα.
Το συμβούλιο ψήφισε ομόφωνα, εκτός από μένα, εναντίον σου. Και γιατί ήρθες ως εδώ να μου το πεις, ρε Ντρεσόλ? Επειδή ο βασιλιάς μας, ο καλός μας βασιλιάς, ξεγελιέται εύκολα, φίλε μου. Ο Φλίνμναπ τον έπεισε ότι η Λιλιπούπολη δεν πρέπει να σου δίνει πια φαγητό. Και όταν πεθάνεις από την πείνα, ο σκελετός σου θα παραμείνει εδώ σαν μνημείο για τους μελλοντικούς εισβολείς. Ήρθα λοιπόν εγώ να σε προειδοποιήσω, καλέ μου φίλε. Διακινδύνεψες τη ζωή σου για να έρθεις εδώ. Γιατί? Επειδή είσαι καλός άνθρωπος. Και θα προτιμούσα να δω τα μούτρα του Φλίνμναπ όταν θα ερχόταν εδώ και θα έβλεπε ότι έχεις φύγει. Φύγε! Και τώρα αμέσως! Γρήγορα λοιπόν! Έπεσα στη θάλασσα και κολύμπησα προς την Μπελφούσκου. Ήλπιζα ότι, επειδή είχα πείσει το βασιλιά να ελευθερώσει τον στόλο τους, θα μ' άφηνα να περάσω από τα μέρη τους πηγαίνοντας για την Αγγλία, όπου κι αν ήταν αυτή. Λοιπόν, μεγαλειότατε, τι λέτε για το σχέδιό μου? Στην Αγγλία? Αμφιβάλλω για το αν μπορώ να σε βοηθήσω να βρεις την Αγγλία σου. Εξάλλου, έχω άλλα σχέδια στο μυαλό μου για σένα, άνθρωπε βουνό. Θα σε αφήσω να ζήσεις με έναν όρο. Θα σε τυφλώσουμε. Και μετά θα σε αναλάβουν οι στρατηγοί του στρατού μου. Θα σου πούνε τι να κάνεις και με το μέγεθος και τη δύναμή σου θα μας βοηθήσεις να κατακτήσουμε και να καταστρέψουμε τη Λιλιπούπολη. Τι λες γι' αυτό μου το σχέδιο, άνθρωπε βουνό? Μίλα λοιπόν. Εσύ τι λες, Φλίμναπ? Βρίσκω το σχέδιά σας στα βάσια, μεγαλειότατε. Σταματήστε τα! Σκοτώστε τα, αν χρειαστεί! Για άλλη μια φορά με είχε προδώσει ο Φλίμναπ. Έχοντας τους Λιλιπούτιους και τους Μπελφούσκους να με κυνηγούν, δεν είχα που να πάω παρά μόνο προς τη θάλασσα. Ξαφνικά μια δίνη με πέταξε από το βυθό της θάλασσας σε ένα νησί που δεν είχα ξαναδεί ποτέ. Κόκκινο νερό, μπλε άμμος, πράσινα σύννεφα και τα δέντρα φτάναν ψηλά μέχρι τον ουρανό. Αυτό το νησί δεν έμοιαζε με τη Λιλιπούπολη. Εδώ δεν ήμουν πια γίγαντας. Εδώ ακόμη και τα χορταράκια ήταν πολύ πιο ψηλά από μένα. Εδώ ήμουν ένας μικρός Λιλιπούτιος. Ζωήφιο, φύγε από το χωράφι μου, Ζωήφιο, φύγε! Φύγε! Σε παρακαλώ, άφησε με να ζήσω, θα σου δώσω χρυσάφι. Πάρ' το όλο, μόνο λυπήσουμε. Στη Λιλιπούπολη γέλαγα με το πόσο μικρά έβλεπα εγώ τα κοσμήματα και το χρυσάφι. Εδώ όμως αυτός ο γίγαντας γελάει με το μικροσκοπικό μου θησαυρό που μπορεί να τον κρύψει στα νύχια του. Σκαρφάλωσε, Ζωήφιο. Τι περίεργο. Τίποτε δεν είναι τόσο μεγάλο ή τόσο μικρό, αν δεν το συγκρίνεις. Γιατί είσαι έτσι χαρούμενος, άντρα μου? Μήπως βρήκες χρυσάφι στα καλαμπόκια? Κάτι καλύτερο. Βρήκα ένα ζωήφια στο χωράφι σήμερα. Σε όλα τα χωράφια υπάρχουν ζωήφια. Όχι όμως σαν αυτό το ζωήφιο. Το έφερε σπίτι? Καλή σας μέρα, κυρία μου. Τι ζωήφιο είναι αυτό εδώ? Κάποιο που μοιάζει και μιλάει σαν εμάς. Α, μπαμπά,
τον κρατήσω? Προς το παρόν, Γκλάμτακλιτς. Μέχρι να αποφασίσω τι θα τον κάνω τελικά. Άφησέ τον! Ο μπαμπάς έδωσε σε μένα το ανθρωπάκι, όχι σε σένα. Η Γκλάμτακλιτς με φώναζε ανθρωπάκι και με ντάντευε σαν να ήμουν κάποιο από τα κουκλάκια της. Φαινόντουσαν να είναι μια πολύ καλή οικογένεια και προς το παρόν μου άρεσε να μένω μαζί τους. Μαζευτείτε όλοι εδώ, συμπολίτες μου. Καλοί άνθρωποι της Μπρόμιναγκ, σας προσφέρω μια μοναδική ευκαιρία. Δώστε ένα ντρόλο από καθένα σας και θα μπορείτε να δείτε ένα υπέροχο θέαμα. Τι είναι αυτό? Ένα ζωήφιο. Ένα ζωήφιο που όμοιό του δεν έχετε ποτέ ξαναδεί. Για ένα ντρόλο, το ζωήφιο θα σας διασκεδάσει όλους. Χόρεψε! Χόρεψε! Αλλιώς θα σε δώσω στη γάτα. Μπαμπά, μη βασανίζεις άλλο το ανθρωπάκι. Μα μόλις άρχισε να χορεύει. Θα μου φέρει μια περιουσία με το χορό του. Μπράβο! Σήκω πάνω, ζωήφιο. Σήκω και χόρεψε. Προς το παρόν ο χορός του τελείωσε. Σοβαρά? Και ποιος τολμάει να μου λέει τι θα κάνω εγώ? Εγώ, ο υπουργός της αυτού μεγαλειότητας, είπα ότι τελείωσε. Εσύ, αγρότη, πάρε την κόρη σου και το ζωήφιό σου και ακολούθησέ με στη βασίλισσα, γρήγορα. Και φρόντισε να μην τον βασανίσεις άλλο, ιδάλλως θα το πληρώσεις πολύ ακριβά με τη ζωή σου. Και αυτό το μικρό ανθρωπάκι, αυτός εδώ ο απάνθρωπος αγρότης που βλέπετε, το ανάγκαζε να κάνει πολύ σκληρή δουλειά, δυστυχώς. Είναι δικός μου και θα τον κάνω ό,τι θέλω, βασίλισσα. Όσο κι αν με πονάει που ακούω για την άσχημη συμπεριφορά του αγρότη σε αυτό το μικρό πλάσμα, δεν μπορώ να κάνω τίποτα από τη στιγμή που ανήκει σε εκείνον. Μα τον έδωσε σε μένα! Εγώ δεν θα του έκανα ποτέ κακό! Ο πατέρας μου έδωσε το ανθρωπάκι σε μένα, μεγαλειοτάτη! Μόνο για λίγο, βασίλισσά μου. Εξάλλου, τι ξέρει ένα παιδί? Εδώ μιλάμε για οικονομικά! Φαίνεται πως ξέρει ότι η αγάπη είναι πιο σημαντική από τα χρήματα. Πες μου, αγρότη, αν σου ζητούσα να ορίσεις μία τιμή για αυτό το ζωήφιο που χορεύει, πόσα θα ζητούσες? Θα μπορούσα να τον αποχωριστώ για, ας πούμε, 1000 ντρόλοπ. Εντάξει, θα σου δώσω τα χρήματά σου. Όχι, δεν θα αποχωριστώ το ανθρωπάκι μου! Σήκωσε, κακομαθημένο κορίτσι, μη φωνάζεις, αλλιώς θα σε πουλήσω και εσένα. Α, και τι τιμή θα ζητούσες για να πουλήσεις την κόρη σου? Τιμή? Αν ποτέ ένας πατέρας σκεφτόταν να πουλήσει την ίδια του την κόρη, αν λέω, θα τολμούσε να πω ότι 2000 ντρόλοπ θα ήταν μια πολύ καλή τιμή, μεγαλειοτάτη. Εντάξει, θα πάρεις όλα σου τα ντρόλοπ αμέσως τώρα. Η κόρη σου θα μείνει στην αυλή μου και θα τη μεγαλώσω εγώ σαν να ήταν δικό μου παιδί. Όσο για σένα, αγρότη, θα έκανες πολύ καλά αν δεν ξαναερχόσουν ποτέ εδώ. Δεν δείχνω καθόλου ίκτο σε ανθρώπους που πουλάνε ένα τόσο χαριτωμένο παιδί σαν την κόρη σου. Πάρε τα χρήματά σου και φύγε αμέσως από μπροστά μου. Έλα, μικρή μου, πάμε με το ανθρωπάκι σου να δείτε τον βασιλιά. Είναι καιρός να γνωρίσει τη νέα του κόρη. Κοιτάξτε αυτό, βασιλιά μου! Ο αγαπημένος σου ανθρωπάκος θα σε κάνει να γελάσεις! Βασιλιά μου! Τι να κάνει ο αγαπημένος σου γελοτοποιός για να ευχαριστήσει την καρδιά σου! Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα απολύτως. Υπάρχει ένα κενό στη ζωή μου και δεν γεμίζει με το γέλιο. Χρειάζομαι... Έχω ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Από εδώ είναι η Γκλάμπτακλιτς. Είναι η κόρη μας. Πώς? Τι?
Θα σου εξηγήσω αργότερα. Δεν πειράζει. Αυτό ακριβώς χρειαζόμουν. Μια κόρη. Και τι είναι αυτό που έχει μαζί της? Είναι το ανθρωπάκι μου και το αγαπώ με όλη μου την καρδιά. Τότε κι εμείς θα το αγαπάμε όσο κι εσύ. Καλή σας μέρα, καλοί μου άνθρωποι. Φοβερό. Τώρα τι λες γι' αυτό, βασιλιά μου? Δεν μου έχει ξανατύχει ποτέ αυτό. Είναι απίστευτο. Και τώρα υψηλότατε, ο αγαπημένος σου γελοτοποιός θα... Σστ! Φύγε προς το παρόν. Η κόρη μου μου δείχνει το ανθρωπάκι της. Είναι φανταστικό. Αλλά το πιο φανταστικό απ' όλα είναι η νέα μου κορούλα. Ω, κοιτάξτε αυτό εδώ, βασιλιά μου. Γελοτοπιέ, φύγε από εδώ! Μα, βασιλιά μου, είμαι ο αγαπημένος σου γελοτοπιός εγώ! Φύγε! Έλα, ας βάλουμε το σπιτάκι του κοντά στο παράθυρο να στεγνώσει. Το ανθρωπάκι σου θα στεγνώσει στο παράθυρο. Και εμείς, κορούλα μου, πάμε μια βόλτα στον κήπο να γνωριστούμε. Έλα, μην αργείς. Μια σφίκα. Έχει το μέγεθος ελέφαντα. Εσύ το κεντρί σου το έχασες. Εγώ όμως όχι. Μετά από αυτή τη δοκιμασία χρειαζόμουν ησυχία, ηρεμία και ξεκούραση. Και αφού όλα αυτά τα έβρισκα μόνο όταν ήμουν στη θάλασσα σε ένα πλοίο, η Γκλάμτακλιτς και η Βασίλισσα διέταξαν τον επιπλοποιό να μου φτιάξει έναν ιδιωτικό ωκεανό και μια δική μου βάρκα. Δύο σκέψεις απασχολούσαν το μυαλό μου καθώς έπλεα. Η πρώτη και η πιο σημαντική ήταν πώς θα μπορούσα να γυρίσω στην Αγγλία. Προφανώς δεν μπορούσα να περάσω τους ωκεανούς με τη μικρή μου βαρκούλα. Η δεύτερη σκέψη μου αφορούσε τον γελοτοπιό. Νόμιζε πως ήταν το αγαπημένο ανθρωπάκι του βασιλιά, αν και ήταν πολύ πιο ψηλός από μένα. Και φοβόμουν ότι θα προσπαθούσε να με εκδικηθεί που εισέβαλα στον κόσμο του. Όμως τα πραγματικά προβλήματα με τον γελοτοπιό δεν είχαν αρχίσει ακόμα. Σου έχω μια έκπληξη, πατέρα. Ελπίζω να μην σε διακόπτουμε από κάτι. Από τίποτα σπουδαίο. Όμως αμφιβάλλω αν μπορείτε να μου κάνετε μεγαλύτερη έκπληξη από αυτή που μου έκανε η κορούλα μου όταν με φώναξε πατέρα. Τι είναι? Η έκπληξη είναι από το ανθρωπάκι μου βασικά, αλλά... Έχω κι εγώ μια έκπληξη, βασιλιά μου. Πάψε, γελοτοπιέ. Μα. Αρκετά. Πήγαινε τώρα, γελοτοπιέ. Νιώθει ευγνωμοσύνη για τις τόσες χάρες που του έχετε κάνει και θα ήθελε να παίξει μια μελωδία που τη συνέθεσε μόνος του. Θα τους δείξω εγώ μια έκπληξη. Thank you.
Σταμάτα, φρουρί! Ανθρωπάκι! Γρήγορα, τις σκάλες, τα σκοινιά, γρήγορα! Ο γελοτοποιός και ο μαλλιαρός του Πίθηκος εξορίστηκαν από το βασίλειο. Για να ξεχάσω την άσχημή μου περιπέτεια, η βασίλισσα μου χάρισε ένα χρυσό δαχτυλίδι και ο βασιλιάς ένα ολοκένουργιο σπιτάκι. Παρόλα αυτά, εγώ ήμουν τόσο δυστυχισμένος όσο ποτέ στη ζωή μου. Τα είχα όλα, όμως είχα χάσει πια κάθε ελπίδα ότι θα γυρνούσα στο δικό μου κόσμο. Σκεφτόμουν ότι θα έμενα για όλη μου τη ζωή ένα κατοικίδιο στη βασιλική οικογένεια του Μπρόμονγκακ. Ανθρωπάκι, βγες έξω να απολαύσεις τη θέα. Ανθρωπάκι, δεν υπάρχει κάτι να κάνω για να γίνεις ευτυχισμένος. Θα πάω να σου φέρω μερικά λουλούδια. Ίσως αυτό να σε βοηθήσει. Ήξερα πως ήμουν στη θάλασσα. Ήλπιζα μόνο ότι το νέο μου σπίτι δεν θα έμπαζε νερά ώστε να πάω στο βυθό. Πιάστε το από το χερούλι που είχε επάνω. Πιάστε το με τα χέρια σας. Είχα σωθεί από τη θάλασσα. Τι είδους γίγαντας όμως με περίμενε έξω. Αυτό δεν το είχα δει ακόμα. Καλώς ήρθες, φιλαράκο. Δεν είσαστε γίγαντες. Γίγαντες. Όχι, δεν είμαστε γίγαντες. Είμαστε όμως αρκετά μεγάλοι για να κανονίσουμε κάποιον σαν και σένα. Τι έχετε σκοπό να μου κάνετε? Πρώτα, σκοπεύω να πάρω αυτό το χρυσό κολάρο που έχει στο λαιμό. Και σίγουρα ένας κύριος σαν εσένα θα έχει κι άλλα πλούτη. Μετά, λέω να σε δώσω στους καρχαρίες. Τι λες? Πέρασα πάρα πολλά για να χάσω τώρα τη μοναδική μου περιουσία. Χάστε τον! Τι θα κάνεις τώρα, φιλαράκο, Γεια σας! Με συγχωρείς, ψαρά. Μου λες πώς ονομάζεται αυτός ο περίεργος νέος κόσμος? Πρώτη φορά στη ζωή μου ακούω να αποκαλούν την Αγγλία περίεργο νέο κόσμο, νεαρέ μου! Αγγλία? Είμαι στην πατρίδα. Με αυτά τα λόγια τελειώνω αυτό μου το ημερολόγιο. Επέστρεψα, όπως είχα πει, με μια περιουσία. Κάποια μέρα θα καθίσω και θα ζυγιάσω τις αναμνήσεις αυτής της περιπέτειας. Ταξίδεψα σε όλο τον κόσμο για να βρω αυτή την περιουσία. Και όμως,
Κοιτώντας γύρω μου αυτή τη στιγμή, βλέπω πως η περιουσία μου είναι δίπλα μου. Ήμουν ένας πλούσιος άνθρωπος πριν ακόμα φύγω. Σαν κλασικό μικρό εικονογραφημένο